κύριος Γιάννης Καραντώνης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκορνιακού. Κύριε Καραντώνη, έχει γίνει μια προσπάθεια φέτος πολύ σημαντική το καλοκαίρι από την ομάδα του Παγκορνιακού. Φαίνεται σε όλα τα επίπεδα, και σε επίπεδο ανδρών, αλλά και σε επίπεδο παιδικής ομάδας. Και είναι άθλος συνήθως για ομάδες εδώ της Αρκαδίας να δραστηριοποιείται μια παιδική ομάδα τόσο οργανωμένα στην περιοχή της Βορτενίας. Θα ήθελα ένα σχόλιο βασικά για αυτή την προσπάθεια της παιδικής ομάδας. Εγώ είναι μετά από κάποια χρόνια που έπαιζα ποδόσφαιρο, είχα σταματήσει. Τώρα δραστηριοποιήθηκα σαν παράγοντα στην ομάδα, τον Δημήτρη τον Τζόγκα εδώ πέρα και κάποιους ανθρώπους του Δήμου Κορτινίας, οι οποίοι είμαι σαν συνδετικός κρίκος της ομάδος με το Δήμο, ο οποίος Δήμος είναι και χορηγός στην ομάδα φέτος. Ο Δήμαρχος είναι αντιπρόεδρος στην ομάδα και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι στο Συμβούλιο. Κάναμε μια προσπάθεια να κρατήσουν ομάδα, γιατί η ομάδα πήγαινε προς διάλυση. Εμείς προσπαθούμε, κάναμε μια προσπάθεια με την παιδική ομάδα, ενώ πέρσι η παιδική ομάδα την κατέβαζε κάποια ακαδημία από εδώ, με παίχτες οι οποίοι δεν ήσαν δικοί μας. Είπαμε φέτος να κάνουμε μια διαφορετική προσπάθεια. Ευτυχώς βρέθηκε ο κύριος Μπόλης, γυμναστής που είναι κάτω και προπονητής της ομάδος, φέρνει τα νεαρά παιδιά. Είδατε σήμερα πρωτόγνωρα για αυτούς, ας πούμε, να παίζουν σε ένα γήπεδο μεγάλο, με χορτάρι, με παίχτες οι οποίοι προπονούνται. Η αντίπαλη ομάδα, ας πούμε, είχε παίχτες οι οποίοι προπονούνται κάθε μέρα. Παίζουν στις μεικτές, 5-6 παίχτες από τη Δόξα, παίζουν στη μεικτή Αρκαδίας, ας πούμε. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο. Εμείς θα πιστεύω θα βελτιωθούμε. Υπάρχουν και άλλα παιδιά στην περιοχή. Τουλάχιστον ευελπιστούμε ότι από αυτή την ομάδα, ας πούμε, αυτά τα 20-30 παιδιά που υπάρχουν, ότι κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα βγουν κάποιοι παίχτες που θα μας βοηθήσουν και εμάς σαν ομάδα και ίσως και να πάνε σε καλύτερες ομάδες στην Αρκαδία. Είναι σημαντικό για τα παιδιά αυτά που δεν έχουν πολλές επιλογές στον ελεύθερο χρόνο τους να αγωνίζονται σε μια ομάδα, σε ένα σύλλογο. Αυτό σας δίνει κίνητρο να συνεχίσετε ακόμα περισσότερο την προσπάθεια? Ναι, ναι. Βλέπουμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια. Ναι, σίγουρα εμείς θα τη συνεχίσουμε. Τουλάχιστον πιστεύω όσο μας στηρίζει ο Δήμος, μια πενταετία τουλάχιστον που ο Δήμος θα στηρίζει αυτή την ομάδα. Και οικονομικά και όχι μόνο, και η συμβουλή του, θα προσπαθήσουμε κάθε χρόνο να φέρνουμε καινούρια παιδιά και να προσπαθούμε να είμαστε και ανταγωνιστικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.